Λοιπόν, ε, θέλω να ξεκινήσω με τη συνέντευξη, αν έχετε προλάβει να τη δείτε, του Γιάννη του εδώ στην Αυτεμπορική, ε, που εκπέμπει κάποια μηνύματα, κάποια σο για, για, τις τι εκλογέ, ζητώντα δημοσιονομική συγκράτηση και περιορισμό εξωτερικού ελλείμματο, τονίζοντα ότι δεν ξέρει αν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο για όλα αυτά που υπόσχονται τα κόμματα για τα προεκλογικά προγράμματα. Τον έχω ξανακούσει ε, τις τι τελευταίε μέρε, είδα τη συνέντευξη. Ναι. Ε, και σα λέω ότι ε, εμεί το βλέπουμε από μία σκοπιά που δεν αντιστρατεύεται τον Στουρνάρα. Αντιθέτω, θεωρούμε ότι ενισχύει την επιχειρηματολογία μα. Ότι η ανάπτυξη που λένε ότι θα έρθει ο τρόπο με τον οποίο πρέπει να συγκρατηθούν οι επιδοτήσει ε, μέχρι σήμερα και οι ενισχύσει οι λεγόμενε έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα παίρνετε το ηλεκτρικό, ο λογαριασμό είναι 300 και σου λέει και 400 και που βάζει το κράτο. Για να είμαστε και ειλικρινεί, έτσι δεν είναι. Ναι. Και κάθεστε και σκέφτεστε εφιαλτικά από ότι οι ευεργέτε είναι αυτοί, αλλιώ θα πλήρουν 700. 700 το ένα δίμηνο και 700 το άλλο δίμηνο, α, δεν, δεν βγαίνει την άδεια του προπολογισμό στον αέρα. Μια μικρή βιοτεχνία, ενό μαγαζιού, ενό σπιτιού και πάει λέγοντα. Αν θέλουμε όμω να δούμε την αλήθεια, είναι ότι έξω, παντού, μετά το σκάσιμο και το τραπεζόν στην Αμερική, συζητάνε για το ενδεχόμενο να περάσουμε μαλακά, όχι απότομα, αλλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα είναι παραπάνω από ένα-ενάμιση ένα, χρόνο, σε μια ύφεση. Λογικό δεν είναι. Ω πότε θα κρατήσει αυτό. Φαίνεται ότι είναι μύθο. Εμεί αυτό λέμε. Φαίνεται ότι είναι μύθο. Έχω και δύο στοιχεία που για να καταλάβει κάποιο τι σημαίνει όταν λέμε εμεί η λαϊκή οικογένεια και το, και το σπίτι και γιατί κάποιο που είναι σε αυτή την κατηγορία και έχει ταξική συνείδηση ότι είναι ένα εργαζόμενο που δεν τα βγάζει πέρα. Ό,τι και να του προσφέρουν. Μόνο κουκουέ μπορεί να ψηφίσει. Για να μπορέσει να αντισταθεί, προσέξτε στι στα απότομα μέτρα που θα έρθουν εναντίον, ότι θα έρθουν εναντίον και θα είναι αντιλαϊκά, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν yeah. γίνεται αλλιώ, δεν βγαίνει η οικονομία τη Ελλάδα. Περιμένετε είναι... και άλλα μέτρα δηλαδή. Ναι, βέβαια. Αυτό και... λέτε. Ε, οπωσδήποτε και πολύ αυστηρά. Και αυτό που λέει ο, ο είναι προανάκρουσμα αυτών των πραγμάτων που θα γίνουν. Θα σα πω ένα νούμερο. Είχαμε 150 εισηγμένε στο χρηματιστήριο, οι οποίε είχαν κέρδη 10,5 δι τη χρονιά που πέρασε. Yeah. Κύριε Φιλμπακόπουλε, και την ίδια ώρα, αν, σκε... αν, πάρετε αυτό το ποσό, είναι το σύνολο τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Εάν βάλετε τώρα το τζίρο του, ο τζίρο του ήταν το μισό ΑΕΠ. 150 εταιρείε είχαν το μισό ΑΕΠ τη χώρα. Θα μου πει γιατί αυτό είναι κακό για την οικονομία. Όχι. Άμα την έχει σχεδιάσει για του λίγου, καθόλου κακό δεν είναι. Πάμε τώρα στου πολλού. Από του πολλού, το 24% του πληθυσμού με τετραμελή οικογένεια έπρεπε να επιζήσει και επιζεί με κάτι λίγο κάτω από ένα χιλιάρικο το μήνα. Με ένα χιλιάρικο μήνα το 25% το του πληθυσμού τετραμελή για τετραμελή οικογένεια. οικογένεια. Προσέξτε, είναι δύσκολο για ένα παιδί να ζήσει αυτό με 900 στάντερ. Αυτό το επισήμανα. Δεν βγαίνει. Στα 25. Ένας που στα 25, είναι, υπαρχικά, 25, είναι ένα χιλιάρικο. Ναι, δηλαδή... εγώ, εγώ βλέπω και από το γιο μου. Από τα λεφτά που παίρνουν τα παιδιά ναι. με τα πτυχία ναι, του, ναι. με τα μεταπτυχιακά του, με τα εκτοποιημένε στρατιωτικέ του υποχρεώσει. Ακόμα και αν πάρει 950, που μπορεί να είναι ένα καλό μισθό, άμα έχει μεταπτυχιακό. Με τα στάντερ τη εποχή, τα είχαμε δει. Λοιπόν, άμα δώσει 300. Για το σπίτι. Έτσι, δεν και 200 είναι. στο σούπερ μάρκετ, 500. Και κάτι για να κινηθεί σε 600. Δεν θα κάνει οικογένεια. Πάρτε και μία κοπέλα που παίρνει τα ίδια. Και κάνουνε ζευγάρι. Με καθαρά λεφτά στην τσέπη. Είναι τυχερό ζευγάρι με 2.000. Μα τι λέτε τώρα <laughs> με 2.000. Θα του μένει ένα 500.000. <laughs> και έρχεται μετά το μέτρο και λέει ένα, ένα χιλιάρικο φορολόγητο αναπαιδεί. Και κάθεσε και σκέφτεσαι. Το παιδί πάει με το μήνα. Πάει το παιδί με το μήνα. Άκουγα τώρα τον κύριο Ζαχαριάδη πριν από λίγο που σα άκουγα yeah. τώρα εδώ και είχαν να ανεβάσει και του τόνου και θυμηθήκανε το 15, το 19, πάμε στο 12. Και έρχομαι εγώ και λέω, σήμερα ω κουκουέ, αναρωτιέμαι, πώ μπορεί να πανηγυρίσει κάποιο και να θέλει να του ψηφίσει. Τον έναν για να διορθώσει τα λάθη του και του τρίτο μνημόνιο. Τον άλλον γιατί ε, έδωσε για πρώτη φορά αύξηση στου μισθού και αύξηση στι συντάξει. Με τι αυξήσει που έχουν προαναγγείλει για την τετραετία η κυβέρνηση. Και που δεν μπορεί να πει κανένα όχι όταν θα αποφερθούν στη Βουλή να τι ψηφίσει, θα πει κανένα όχι σε μια αύξηση. Λέω τώρα. Ναι, επί τη αρχή θα πει όχι. Γιατί Γιατί το 2027, έχουμε τώρα 23. Το 2027, αν υποθέσουμε ότι πάει τετραετία, ή όποια συγκυβέρνηση ή κυβέρνηση δεν με απασχολεί ούτε από πώ θα πρατιστεί, θα πρατιστεί. Θα τη συγκροτήσουν με τη μία. Θα φτάσουν οι μισθοί στην αγοραστική δύναμη του 2011. Δηλαδή. Παλιά έλεγε ένα βήμα μπρο, δύο πίσω. Τώρα έχει ένα βήμα μπρος και μια δεκαετία πίσω. Μια δεκαετία πίσω για την ανθρώπινη ζωή δεν είναι κάτι που αποτιμάται ω οικονομικό μέγεθο. Και έρχεται σήμερα ο Στουρνάρα εδώ, οφείλω να ομολογήσω ότι μην μου πει κάποιο ότι χρειάζεται να, να βγάλει ανακοίνωση Μόργαν Στάνλι για το ποιο θα κερδίσει τι εκλογέ ή να έχουμε μετρήσει, ξέρω εγώ, από την. Oh, ξέρω εγώ, την. Black Rock. Ναι. Δεν, χρειάζεται. δεν χρειάζεται. Παλιά λέγαμε οι πρεσβείες. Τώρα αρκούνε δίθεν ανακοινώσει ε, ανθρώπων που κρατάνε τα κλειδιά του πλούτου στα χέρια του, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε τον δικούν είτε είναι δικό του, είτε είναι σιό, είτε είναι χιλιαδιό, και πάει λέγοντα. Φέρω ένα παράδειγμα επίση άλλο που θα να με κατανοήσει και ο τελευταίο άνθρωπο που με ακούει αυτή τη στιγμή, σε ένα κανάλι που νοιάζεται για τα οικονομικά και η πολιτική είναι η οικονομία κατά εξοχήν. Είναι η παραγωγή του πλούτου, Σελήν. ο τρόπο. Ο τρόπος που παράγεται, ο τρόπο που κατευθύνεται, ο τρόπο που μοιράζεται, αυτή είναι η πολιτική. Η πολιτική είναι η οικονομία. Και αν αποτύχει η πολιτική, <σο Noah> τα, τα βλέπουμε, τα παρατράβουμε στην οικονομία. Και όταν είναι, και ναι, και όταν είναι <im smell> ταξική οικονομία, δηλαδή τώρα συζητάμε για το αποτέλεσμα των του τουρκικών εκλογών. Και αν ήθελε κάποιο στα <tops> σοβαρά <tops> να δει τι θέλει η αστική τάξη τη Τουρκία, τι θέλει η αστική τάξη τη Τουρκία αυτή τη στιγμή, Ή να μπει αμέσω με τον Κιλιζάρογγλου αύριο το πρωί στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ή μετά από μερικού μήνε του Ερντογάν, αυτά συνεχή πειραματισμού, να τη βάλει στο Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή η Τουρκία έχει πάρει ενα δρόμο που θυμίζει την Αργεντινή, την Ελλάδα, την. Χώρε οι οποίε δεν ευτύχησαν οι λαοί. Αλλά λέτε εσεί εσείς και με Ερντογάν, αν εκλεγεί ο Ερντογάν, αν επανεκλεγεί μάλλον, θα πάει προ Δουνουτού. Ε, το θεωρώ σχεδόν πιθανό. Όχι σχεδόν πιθανό σφόδρα πιθανό. Σφόδρα, πιθανό, σφόδρα πιθανό. σφόδρα πιθανό. το θεωρώ, με την έννοια ότι δεν θα μπορέσει. Και ενδεχομένω να κάνει. Κοιτάξτε τώρα, θα είναι και σε βαθύ διχασμό η Τουρκία. Με όλου του συναισθηματισμού και τι διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις των εκλογών με ένα σύστημα από το οποίο το ελέγχει επικοινωνιακά στα χέρια του και είναι καταπιεστικό, δεν έχει σημασία τι θέλει ο Ερντογάν. Έχει σημασία. Πάλι αυτό το ποσοστό. Ναι, εγώ το περίμενα. Το, περιμένα, το, το περίμενα, το περίμενα και είχε στοιχηματίσει ότι οριακά θα έρθει πρώτο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ε, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ο Ερντογάν και ο Κι Κι Κιλιτζάρουγλου. Ε, ε, Βαρέθηκα να το λέω. Όπω εδώ δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν είναι ο Μητσοτάκη. Από την ώρα που εμεί είμαστε σε ένα ευρύτερο σχήμα, με τη σειρά τη και η Τουρκία έχει αρχίσει να ψάχνει να βρει ένα μεγάλο σχήμα για να μπει μέσα ε, κάποιε ισορροπίε μεταξύ Ρωσία και Ηνωμένων Πολιτειών, ανάλογα με το τρίμωμα θα πάει. Σήμερα διαβάζα ε, και έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, τι σκοπεύουν να κάνουν ξέρω εγώ, για τι γυναίκε, για τούτο, για εκείνο, για τα άλλο. Τάζει ένα, τάζει άλλο, ισότητε. Κοιτάξτε, άμα πάτε στο επίπεδο να πείτε ότι ε, το γυναικείο ζήτημα στην Ελλάδα πάει καλά επειδή έχουμε περισσότερε γυναίκε CEO. Δεν θα αλλάξει τίποτα στην οικονομία. Okay. Πρέπει να έχουμε γυναίκε στον Όχι, Όχι, okay. ναι, αλλά προσέξτε. Δεν θα αλλάξει κάτι στην οικονομία. Δεν θα πει ότι θα έχει ε, λιγότερε γυναίκε στη γωνία. Ε, όταν ανοίγει μια κουβέντα για το δημογραφικό και έχει κοστολογήσει το παιδί. Έχει κοστολογήσει το παιδί και είναι κόστο. Όταν σε νοιάζει, α πούμε, τα παλιά έλεγε ο κύριο Σουαντρέα, τα περίφημα γερατιά. Περίφανα... Γεραδιά, τα περίφανα... Γεράδια. Σήμερα μιλάμε κάποιοι για μια τρίτη ηλικία προ διορίστω και μιλάμε ότι πρέπει να πανηγυρίσει ο συνταξιούχο, ο οποίο λέει θα πάρει μια αύξηση ε, ε, που δεν υπήρχε τα τελευταία 11 χρόνια. Μετά από 12 περικοπέ. Όταν αρχίζει και θίζει στο απτολότελα καλή και παναγιώτενα. Μιλούσατε πριν για το έλλειμμα των εξαγωγών. Στην Ελλάδα, ό,τι και να παράγεται, με αποβιομηχανισμένη τη χώρα. Αποβιομηχανισμένη τη χώρα. Ερημοποιημένη τη γη της. Ε, εντελώς τη. Εντελώ εγκαταλειμμένη τη γεωργία, τη γεωργία στο έλεος τη. Και όταν φτάσει πια στην καθημερινότητα. Η γεωργία <εκλυνοτροφία> πάει προ εξαφάνιση, κύριε Κανέλη. Απολύτω. Πάει προ εξαφάνιση, δηλαδή. Πάει προ εξαφάνιση και αυτό δεν μπορεί να γίνει ναι. με βίγκαν αντιλήψει. Καταλαβαίνετε τι ναι, σα ναι. λέω. Δηλαδή, γίνεται και με μια προπαγάνδα ναι. η οποία παρασέρνει κόσμο για να μάθει να τρώει λιγότερο. Να μάθει να. και να το πιστεύει ότι αυτό είναι πιο υγιεινό. Έχω να σα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο με, με ανατριχιάζει και είναι και μια ευκαιρία να το σπάσω λίγο παραέξω σήμερα εδώ, γιατί είναι και πρωινή η είδηση. Σταμάτησαν οι αιμολυψίε για του καρκινοπαθεί στο Λαϊκό και μάλιστα στη Σεβαστούπολεω. Αυτέ οι αιματολογικέ για του καρκινοπαθεί είναι πολύ ακριβέ. Γι' αυτό το πάω στην οικονομία. Γιατί είναι σταμάτησαν. Πολύ ακριβέ. Σταμάτησαν και τώρα θα γίνεται. Θα πηγαίνετε στο γιατρό σα, ο γιατρό σα θα το συνταγογραφεί. Χτύπα ξύλο, αλλά δυστυχώ είναι μάστιγα του καιρού ο καρκίνο. Και παρά τα αυτά είναι και χρόνια αρρώστια. Οπότε, αν την αντιμετωπίσει σωστά, μπορεί να έχει και τύχη και τη διαγνώση σωστά. Να έχει πολύ καλή ζωή και πολύ καλή τύχη. Για να μην τρομάζει και ο κόσμο. Ακριβώ. Ε, λοιπόν, σε αυτή την ιστορία θα πηγαίνει στο γιατρό, θα πληρώνει δηλαδή τον γιατρό, την επίσκεψη, θα παίρνει από εκεί την ε, εντολή για να πα και θα πηγαίνει σε ένα εργαστήριο έξω, στο οποίο θα πληρώνει το 25%. Πώ θα μου πει εμένα κάποιο ότι η οικονομία πάει καλά, όταν ένα ακριβό φάρμακο. Ξέρετε που φαίνεται ότι η οικονομία πάει καλά. Η οικονομία πηγαίνει καλά όταν την έχει στα χέρια του αυτό που τη χρειάζεται. Όταν κάποιο έχει υπερσωστηρεύσει τόσα πολλά κέρδη που δεν ξέρει τι να τα κάνει, εγώ δεν μπορώ να ανησυχήσω σήμερα το πρωί έχοντα μάθει αυτή την είδηση για του καρκινοπαθεί. Και αφορά πολύ κόσμο. Για, ναι, για, για το αν ο Σόρο πούλησε όλε τι μετοχέ που είχε στην Τέσλα. Συγχωρήστε με που θα σα το πω. Σκοτίστηκα με την εξή έννοια. Ξέρω ότι αν η Τέσλα έρθει εδώ που ήρθε για να επενδύσει, οι μισθοί δεν θα καλύπτουν την αιμοληψία σε περίπτωση που έρθει ο καρκίνο. Δεν θα καλύπτουν βασικέ και θεμελιώδει ανάγκε των ανθρώπων. Και διαβάζω ότι άνοιξε μαζί με, τη, με μια ασφαλιστική εταιρεία ένα γιγάντιο θηριώδε κέντρο στη Μύκονο. Όπω σα το λέω, στη Μύκονο. Ναι. Ε, το οποίο κάνει από μαγνητικέ μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι. Ιατρικό κέντρο είναι αυτό. Ε, ναι, ένα ιατρικό κέντρο, ιδιωτικό βεβαίω. Ναι. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι. Γιατί να μην ανοίξει τη Μύκονο που έχει τόσου πολλού τουρίστε. Και όταν φεύγουν οι τουρίστε. Ο Μικονιάτη τι κάνει τον πλούσιο που εισέπραξε. Και πώς είναι αυτή. Έχει αναρωτηθεί κανένας τι συμβαίνει όταν στη Μύκονο βγαίνει ο Δήμαρχος και ζητάει από τους Μυκονιάτες, τους κατοίκου. Ε, κατοίκους εκεί, κατοίκους. τους, Πολύτε. τους ο μικονιάτες. Ο, και όχι τους τουρίστες, okay. να δώσουν σπίτι γιατί δεν έχει να μείνει ο δάσκαλος. Ο, ο, ο αναπληρωτή που έχει πάει. Ο, ο αστυνομικό. Δηλαδή, έρχεστε και τρελαίνεστε. Άρα, πάμε στην οικονομία. Η οικονομία, όταν είναι προγραμματισμένη ταξικά για λίγου, ελάχιστου, και όταν πέφτει το σύνολο των εργαζομένων πάνω στην καταλήστευση από 50-100-200-500 μονοπόλια σε ολόκληρο τον κόσμο, τότε φαίνεται εύλογο ότι μεγαλώνει η ψαλίδα. Ε, βέβαια θα μεγαλώσει η ψαλίδα. Τι κάνει για να την κλείσει, Εγώ δεν πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία θα αντέξει κάτω από αυτέ τι συνθήκε με έναν πόλεμο ο οποίο κλιμακώνεται, με μία τάση να μπει α, και έχει, υπάρχει και πρόσκληση η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Και με έναν αναρωτιέμαι τι θα γίνει, λέω τώρα εάν μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, λέω τώρα, κάτω από αυτέ τι συνθήκε, από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθούν να πληρώσουν οι λαοί για την αποκατάσταση τη Ουκρανία, όπω έχει συμβεί και με τη Ιουγκοσλαβία, και οι Ιουγκοσλαβοί μπορεί να πεινάνε σήμερα και στι γύρω περιοχέ και στι πρώην Ιουγκοσλαβικέ Δημοκρατίε πεινάνε και οι Σέρβοι και οι άλλοι. Την ίδια ώρα, τι θα συμβεί αν, για παράδειγμα, ισχύσει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για τη στήριξη για να σα πάω και σε πράγματα το οποίο Με είναι λίγο παραόξο. Γιατί? Γιατί ο πόλεμο γίνεται για να καούνε μέρο από τα στόκ των μεγάλων ε, πώς το λένε, στρατιωτικών βιομηχανιών. Καίγεται ένα μέρο από τα στόκ Και τη... και καίγονται και οι άνθρωποι <laughs> μαζί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. <laughs> και άμα το πας, ο πόλεμο είναι κατεξοχήν μία μορφή ε, ανακατανομή των γεών σε επίπεδο γεωπολιτική και ανακατανομή και ανανέωση τη κερδοφορία. Επομένω, το... ποιο την πληρώνει, τα σπασμένα ποιο τα πληρώνει. Όταν εμεί μιλάμε για λαό και λαϊκή οικογένεια και τον έχουν ξεχάσει όλοι και τον θυμούνται λίγο πριν από τι εκλογέ, δεν τον κοιτάζουμε πιξελοποιημένο. Τον κοιτάζουμε στο επίπεδο τη τάξη. Η εργατική τάξη στην Ελλάδα είναι το 90% του πληθυσμού. Πώ θα το κάνουμε δηλαδή. Και σου λένε έπεσε η ανεργία στο 10. Θαυμάσια. Τα παιδιά μέχρι 25 χρονών έχουν 24% ανεργία. Τόσο έχουν. Και έπειτα υπάρχει και υποδηλωμένη εργασία. Είναι με το 400 Ρράβο. ευρώ και. Και υπάρχει υποδηλω... Είναι δουλειέ αυτέ. Όχι. <laughs> <Φίλιππε>. <laughs> Αλλά αυτέ, ξέρετε, ε, τι μετράνε κανονικά για δουλειέ. Μα αυτό, όχι μόνο αυτό, και είναι και υποδηλωμένη εργασία. Και είναι μπράβο. Πάει ο άλλο δουλεύει 10 και 12 ώρε και πληρώνεται για τέσσερι. Μπράβο. Για τέσσερι. Ε, κόβεται η φαρμακευτική περιθαλψή τον καιρό που είσαι εκτό. Ακριβώ. Δεν εγγράφονται όλοι στο Ταμείο Ενεργεία. Μιλάμε για παιδιά με πτυχία, με γλώσσε, με προσόντα, με. με, αν πιάσετε αυτή τη στιγμή το εργατικό δυναμικό τη χώρα και δείτε τι, τι ικανότητα υπάρχει, yeah. τι ορμή έρχεται από αυτή τη νεολαία. Ε, φάνηκε στα πανεπιστήμια. Εγώ θεωρώ δηλαδή πολύ παρήγορο και έχω την εντύπωση ότι αυτό έχουν αρχίσει και το αντιλαμβάνονται και άλλοι άνθρωποι, ανεξαντήτως ιδεολογική τοποθέτηση, έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι οι νέοι να προσπαθούν να πάρουν το πανεπιστήμιο στα χέρια του για να το να αλλάξουν ποιοτικά. Και να κατεβαίνει η πασπουδαστική και να έρχεται πρώτη στις σχολές, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεύτερη σε σχέση με πέρσι. Και έρχεται σήμερα να δείξει ότι για να σπουδάσει, να ικανοποιήσει αυτά που θε να μάθει και τα ταλέντα σου για να μπορεί να τα προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, δεν πρέπει να είναι συνάρτηση τη τσέπη. Εκεί μπαίνει στην ουσία το πράγμα. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή... Αλλά από την άλλη, πρέπει να μπορεί να ζήσει και με τη δουλειά σου. Αυτό ε, ακριβώ. Με, με αξιοπρέπεια. Με αυτόν τον τρόπο. Μισό λεπτό. Πώ θα, ναι, θα, θα ζήσει με τη δουλειά σου όταν τα επαγγελματικά σου δικαιώματα. Είναι ίσα με κάποιου που έχει, ενώ εσύ έχει χτυκιάσει κυριολεκτικά για να το κάνει. Δεύτερον, τα παλιά τα χρόνια ε, λέγαμε τι καλό που ήταν που οι νέοι υποχρεώνονταν να δουλέψουν για να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Και εγώ έχω δουλέψει και πάρα πολλοί άλλοι. Πάρα πολύ. Αν το δούμε στην ουσία του. Αυτό είναι σωστό. Ε... Δεν θα έπρεπε ο νέο να έχει εξασφαλισμένο την φοιτητική του αιστεία, το φαγητό του το μεσημέρι, να έχει χρόνο να αναπτυχθεί Δεν ακαδημαϊκά. Δεν είναι, Δεν, είναι Δεν είναι δίκαιο. Και έρχεται ο άλλο σήμερα. Γιατί αυτό είναι φοιτητική ζωή. Είναι φοιτητική ζωή. Ναι. Να την κάνει. Και, να την και, έρχεται, ζήσει. και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και λέει να μπαίνουν όλοι. Δηλαδή, άμα το δείτε και. Στα αλήθεια, ε, για την και γιατί βάζει ζήτημα ποιότητα σπουδών. Ε, Ακαδημαϊκή ποιότητα, επαγγελματικών δικαιωμάτων, Αξία των πτυχίων, επιβράβευση των κόπων, ε, σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο, όχι την αγορά. Η αγορά είναι τεχνητό πράγμα, είναι ψυχολογία, το ξέρετε. Ανεβαίνει και κατά με βάση αυτού που την κουλουντρίζουν. Έχει ναι. και ρόλο η αγορά, όμω χωρί την αγορά είσαι. Ναι, αλλά εξαρτάται ποιο ελέγχει την αγορά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και ποιο κατασκευάζει ανάγκε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, κατά αυτήν την έννοια έρχεται και λέει να μην υπάρχει βάση και να μπαίνουν στι σχολέ χαμηλή ζήτηση. Τώρα και... Ακούστε το τώρα αυτό. Ακούγεται ελκυστικά. Όπω είπε για να διορθώσουμε το ζήτημα τη στέγη και αυτό και των κόκκινων δανείων, ε, να επιτρέπεται στα φαντ κερδοφορία μέχρι 30%. Και μου πέφτουν τα μαλλιά. Και έρχομαι να αναρωτιέμαι, Δηλαδή, πρέπει να είσαι οπωσδήποτε μαρξιστής για να αντιληφθεί ότι αυτό το πράγμα δεν έχει λογική σε ό,τι αφορά την ορμή που έχει μια κοινωνία και το τη κόβει τα πόδια από κάτω ότι με το να... να ε, 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 εμείς το κουκουέπερα περασπιζόμαστε την, την, πρώτη κατοικία. Εμείς σταματήσαμε πληστηριασμούς όπου μπορούσαμε. Εμείς είδαμε ότι υπάρχουν δυνατότητες να μην παίζει με μύθους. Η Κόσκο είναι μια καπιταλιστική εταιρεία, μια καπιταλιστική εταιρεία σε μια καπιταλιστική Κίνα και οικονομία. Να είμαστε σοβαροί. Και όταν σε έχει εδώ πέρα να εργάζεσαι κάτω στο λιμάνι με ημερήσια σύμβαση, έχει σημασία να δώσει έναν αγώνα και να τα αλλάξει αυτά και να τα φέρει στο μέτρο μια αξιοπρέπεια που ήρθε μετά από πολλού αγώνε. Το ίδιο έγινε και με την e-food. Το ίδιο έγινε και στη Μαλαματίνα. Το ίδιο έγινε και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα και με, και με τη στήριξη ομάδων πληθυσμού που δουλεύουν και παράγουν. Και παράγουν τώρα πια μόνο για την επιβίωσή του. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, κυρία Φιλιππακόπουλε. Άρα, ω τορνάδα. Δυστυχώ έχει δίκιο. Αυτό να το θυμηθούν τα πάνω να ψηφίσουν. Διότι ο Σερλουστούναρα σήμερα αποδόμησε. Το σύνολο των υποσχέσεων των δύο μεγάλων κομμάτων. Τώρα, εάν πιστεύουν ότι αυτό θα λυθεί με τοπικό νόμισμα και εγώ θα είμαι από το χαλάδι και θα σε, θα, σε, θα, σε, θα σε πιστώνω με νόμισμα τη Χαλκίδας και η Χαλκίδα θα ανταγωνίζεται το νόμισμα τη Σπάρτη, μά το Χριστό δηλαδή, για να, για να το αποδομήσω εντελώ. Απο... Όχι, υπάρχουν τέτοια νομίσματα παντού. Ξέρετε, καταβλέπει ακόμα και στι ταινίε. Όπω ε, ε, όπως υπάρχουν και ψηφιακά νομίσματα, ε, ε, τα οποία επίσης ο Α, κόσμος... Τα κρυπτονομίσματα, Ναι, βέβαια. τα κρυπτονομίσματα και ψηφιακά νομίσματα πάσης φύσεως και μορφής. Ακούστε, ε, σοβαροί άνθρωποι, πολίτες που δουλεύουν, που χτυκιάζουν, που έχουν όνειρα, ε, που έχουν βάσανα, που έχουν αρρώστιες, που έχουν παιδιά, που έχουν γόνια, που έχουν γέρου που αμαρρωστήσουν και χτυπήσουν, δεν έχουν που να τους αφήσουν. Δεν μπορεί να παίζουν ανταλλαγή καρτών ποδοσφαίρου όπω κάνουν τα 12 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, οι υποσχέσει που κάνουν, σαν τι καρτούλε που μοιράζουν τα παιδιά, δώσε μου εσύ ένα Ρονάλντο, yeah, να σου δώσω όπω εγώ ένα, ένα μέση. Δεν μπορεί να παίξουμε έτσι. Και δεν μπορεί να θεωρείται πρόοδο να ξαναγυρίσουμε στι μορφέ όπου θα έρχει, είναι λύτρωση να φύγει μια ώρα αρχίτερα. Δεν μπορεί να μην κατανοούμε γιατί αντιδρο, αντιδρούν, αντιδρά το εργατικό δυναμικό στη Γαλλία, όταν έρχεται ο ΣΑ εδώ, ε, για εδώ, και λέει ότι πρέπει να αυξηθεί ένα κομμάτι ο συντάξιμο χρόνο. Από τα 67 στα 70. Και μετά να τολμήσει κάποιο να σου πει, κάτσε στην άκρη γιατί είσαι μεγάλο. Όταν δεν θα μπορεί να πάρει σύνταξη. Γιατί και στη Γαλλία θέλει 40 χρόνια πλήρου εργασία. <συσχελίδι> Πού θα τη βρει την πλήρη εργασία. Πού θα τη βρει. Ξέρετε τι με επικραίνει. Πριν φτάσουμε σε αυτό, κυρία Κανελή. Πείτε μου τι θα κάνει ένα 50-55 σήμερα. Μακροχρονίω άνεργο. Που μένει χωρί δουλειά σε αυτήν την ηλικία. Εγώ έχω, εγώ, έχω, εγώ έχω, ένα δικό μου άνθρωπο. έχουμε. ναι, όχι, όχι. Έχω ένα δικό μου άνθρωπο. Επειδή είναι χθεσινό το τηλεφώνημα. Α. Το οποίο έχω φτάσει. Δηλαδή στεναχωριέμαι αφόρητα. Είναι ένα άνθρωπο 55 χρονών. Ε, Ακμεότατο, Με απίστευτη εμπειρία σε αυτό που θα έλεγε κανεί τουριστικά, τουριστικά επαγγέλματα. Ε, έχει δουλέψει στα μεγαλύτερα πράγματα του κόσμου και αυτή τη στιγμή είναι άνεργο. Ναι. Και, και να... μ' ακούει εμένα, ναι, και μου λέει για πρώτη φορά, σοβαρά σα το λέω, δικό μου άνθρωπο. Ε, ε, έγινε δικός μου. Ναι. Μου λέει αυτή τη φορά θα σε ψηφίσω. Λέω, γιατί δεν μα ψηφίσετε. Και δεν με ψηφίσει Μου λέει: Και εγώ, μου λέει και η γυναίκα μου, θα σε ψηφίσουμε. Γιατί δεν με ψηφίσετε. Μου λέει: Γιατί ακούω 30 εκατομμύρια τουρίστε. Ακούω ε, μία έξαρση στον τουρισμό. Ακούω τούτο. Ακούω τα το κοτάλα, ρεκόρ του 19, Και εγώ είμαι άνεργο. Ξέρετε κάτι. Γιατί είναι άνεργο. Δεν δικαιούται αυτή τη στιγμή να πάει να κάνει ε, το σερβιτόρο 12 12ωρο στα 55 του. Και κυρίω δεν θα εκμεταλλευτεί κανένα ούτε την πείρα του, ούτε τη δυνατότητά του, ούτε το, το γεγονό ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Αυτό, αυτό. Και έχουμε γεμίσει. Συμβούλου, προσωρινέ δουλειέ, τα παιδιά, χωρί συλλογικέ συμβάσει, οι νέοι. Όχι όλοι οι εργαζόμενοι, όχι μόνο, και εσύ και εγώ και όλοι. Λοιπόν, χωρί συλλογικέ συμβάσει, χωρί τριετίε, χωρί την προοπτική ανάπτυξη, χωρί μια σταθερή δουλειά να μπορεί να προγραμματίσει μια ζωή, αυτή τη στιγμή τι θα κάνουν. Κάνουν αυτό. Σου λέω, 8 μήνων, δεν πειράζει. Αν πάρω τώρα 6 εκατοστάρικα, μήπω 7, 8, μήπω φύγω από εδώ και πάω από εκεί και πάρω 8,5 εκατοστάρικα. Μήπω φύγω από εκεί και πάρω 1100. Και. Ε, Τώρα βλέπει σαν τι μελισούλε να ψάχνουν να βρουν μια σταγόνα από Είναι νέκταρ 50 σε ενθυλακωμένο θηριώδη πλούτο. Είναι. Ενθυλακωμένο θηριώδη πλούτο. Θηριώδη πλούτο. Διάβαζα σήμερα τώρα που μιλάμε εμεί για τη στέγη στην Ελλάδα και αν θα πάρουν τα κατασκευμένα σπίτια του, 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 του άπορου πληθυσμού που, που φτωχοποιήθηκε σε χρόνο τετέ μετά από τρία μνημόνια. Ένα τέταρτο που τρέχει και το λένε. Ταμείο Ανάκαμψη, με 350 προαπαιτούμενα, αυτοί που έχουν ψηφίσει τα προαπαιτούμενα και έχουν φέρει τα μνημόνια, η Σιριζανέλ και η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ μαζί ή με οποιονδήποτε άλλον, μέχρι σήμερα και έρχονται και του λένε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Πώ να το πιστέψει και την ίδια ώρα διαβάζει ότι κάποιο συγγενής του Βασιλέως, νομίζω, αγόρασε με ταπεινά λεφτά ένα καλό διαμέρισμα στην Αθήνα 18,5 εκατομμύρια ευρώ. <laughs> με 18,5 εκατομμύρια ευρώ <laughs> θέλω να μου πείτε τι προσέγγιση του κόσμου μπορείς να έχεις όταν ακούς το Στουρνάρα. Λιάνα Γανέλη. Σας ευχαριστώ, ε, ευχαριστώ. και ε, ευχαριστώ. σας παρακαλώ μπουμπουνίστε το κουκουέ. Πριν μπουμπονιστούν οι ζωέ. Η Άννα Κανέλη υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια τη Αθήνα. Να το πούμε. Ναι, μα, να το ευχαριστώ, πούμε. αλλά σα λέω ότι αν πάτε σε ένα σχολείο, όπω και αυτά που πηγαίνω εγώ στο κέντρο τη Αθήνα, όχι θα μπουμπονίσετε το κουκουέ ω ψηφοδέλτιο, Πάντως, αλλά πονάτι... θα είσαστε και μαζί μου στι πόρτε, γιατί πονάτι... αν ανοίξουν μερικά σχολεία που έχω δει εγώ ε, στο κέντρο τη Αθήνα το Σεπτέμβρη υπό αυτέ τι συνθήκε, στην επόμενη πρόσκληση που θα έχω εδώ, θα σα μιλάω μόνο για. Παιδιά τα οποία είτε τραυματίστηκαν είτε έχασαν τη ζωούλα τους 550 σε ένα χώρο λίγο μικρότερο από αυτό το στούντιο με ένα πάτωμα κάτω μαύρο το οποίο εγώ το διέσχισα και γύρισα το πόδι μου τρεις φορές. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. 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 Πάντως βλέπω το, από τις δημοσκοπήσεις το κουκούι πάει καλά. Η έκπληξη θα είμαστε. Ε? Θα είμαστε η έκπληξη. Δημοσκοπικά το βλέπω εγώ. Δεν έχω άλλη εικόνα. Εμεί ε, δεν βασιζόμαστε στι δημοσκοπήσει. Εγώ αυτό που σα λέω και με βλέπετε. Μας ξέρω, γυρνάτε όλη τη μέρα. Με βλέπετε αισιόδοξοι. Με βλέπετε αισιόδοξοι. Είναι γιατί έρχεται ένα μήνυμα από κάτω από ανθρώπου που από την εμπειρία του, με κριτήριο την εμπειρία του yeah. και με κριτήριο αυτά που ακούνε έχουν το αίσθημα ότι με αυτά που γίνανε, με αυτά που γίνονται και με αυτά που θα γίνουν. Δεν έχουν πουθενά αλλού να απευθυνθούν παρά μόνο στο κουκουέ στα δύσκολα. Και ξέρουν ότι θα είναι εκεί και δεν θα, θα του ρωτήσει τι ψήφισαν πριν. Οπότε μπουμπονίστε το, γιατί έρχονται πολλά μπουμπονιτά. Και ειδικά στην τσέπη σα. Λίγα Κανέλη, σα ευχαριστώ πάρα να πολύ. Καλά. Να είστε να καλά. καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.